Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιός και Νήσων, για μία ακόμη χρονιά δίνοντας βάση στο παιδικό χαμόγελο, διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή στις δομές παροχής βασικών αγαθών Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Λειτουργούμε σε μια εποχή δύσκολη και σε μια περιοχή ακόμη πιο δύσκολη, με πάρα πολλά προβλήματα. Η Νίκαια, εδώ όλες οι γειτονίες του Πειραιά, είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης. Τα παιδιά μπορούν να μας φέρουν και έμπνευση και ελπίδα και αισιοδοξία. Τα παιδιά του μέλλοντος, τα παιδιά της ζωής μας και τα παιδιά που πιστεύω ότι θα βγάλουν αυτή τη χώρα από αυτή την τεράστια οικονομική κρίση. Εκεί ελπίζω πια. Στη γιορτή έδωσαν το παρόν αθλητές από διάφορους χώρους, παίζοντας αλλά και μοιράζοντας δώρα στα παιδιά, δείχνοντας την έμπρακτη στήριξή τους για άλλη μια φορά στο πρόσωπο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιός και Νήσων. Σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις όλα τα παιδιά παίρνουν χαρά, μόνο και μόνο με το να βλέπουν αθλητές να βρίσκονται κοντά, να παίζουν, να ασχολούνται μαζί τους. Η κοινωνία πρέπει να στηρίξει όλους τους ανθρώπους μας. Εμείς από τη μεριά μας ήρθαμε σε αυτά τα παιδιά και παρόλο ότι προσπαθούμε να τους δώσουμε δύναμη, ταυτόχρονα παίρνουμε δύναμη και από αυτούς, γιατί πραγματικά όσοι και να είμαστε τα πρότυπά τους, για μας είναι πρότυπο στη ζωή και πραγματικά όλες τις δυσκολίες που περνάνε και τις προσπερνάνε με τη βοήθεια της κοινωνίας και της UNESCO σαν οργανισμός, μας βοηθάει και εμάς να γίνουμε καλύτεροι. Πολύ παιχνίδι, εκπλήξεις, ζαχαρωτά και χριστουγεννιάτικη μουσική, τα συστατικά που έκαναν τα παιδιά να περάσουν όμορφα, αλλά και η κυβωτός ονείρων που παρουσίασε παραμύθι στο κλίμα των ημερών. Νομίζω ότι όλο το χρόνο θα πρέπει να στεκόμαστε δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά να είμαστε εδώ αυτές τις μέρες, να δώσουμε ό,τι μπορούμε και το κυριότερο χαρά. Όλοι χρειάζονται το κάτι παραπάνω και τη βοήθεια και πιστεύω ότι όλοι οι αθλητές προσπαθούν για το καλύτερο σε αυτούς που έχουν ανάγκη.